Καλημέρα. Θα δούμε δύο πράγματα και θα πούμε δύο πράγματα για τους κόμπους, τα νήματα και τις πετονιές. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο καθένας έχει επιλέξει, ας πούμε, τον κόμπο που του αρέσει, τον κόμπο που κάνει καλύτερα, αυτόν που εμπιστεύεται, αν θέλετε, για να ψαρεύει. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που σίγουρα τα έχετε αντιμετωπίσει. Δηλαδή το ότι κάποιες φορές ο κόμπος δεν δίνει πάντα την ίδια δύναμη, δεν δίνει τα ίδια κιλά. Ναι, μεν αυτό οφείλεται στο πώς φτιάχνουμε τον κόμπο, γιατί δεν είναι πάντα ίδιος, έχει και αυτό μια επαιτειότητα, αλλά η βασική αιτία οφείλεται αλλού. Θα έχετε διαπιστώσει και στο ψάρεμα και γενικότερα όταν δοκιμάζετε κόμπους, ότι είναι πολύ σπάνιο να βρείτε, ας πούμε, κόμπους που να δίνουν τα ίδια κιλά. Υπάρχουν πάντα διαφορές. Το θέμα δεν είναι το παραπάνω, αυτό μακάρι να υπάρχει, το θέμα είναι το παρακάτω. Γιατί ψαρεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο καθένας χρησιμοποιεί συγκεκριμένα φρένα και περιμένει από την αρματοσιά του συγκεκριμένα πράγματα. Είναι σίγουρο ότι κάποιες φορές έχετε δέσει κάποιους κόμπους στους οποίους τους τραβάτε και κόβονται για πλάκα. Και λες τώρα τι έχει γίνει εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Και ξανακάνεις τον κόμπο και σου δίνει τα ίδια κιλά. Ωστόσο, ακόμα και ψαρεύοντας μετά, έχεις στο μυαλό σου το ότι μην τυχόν και σου δημιουργεί μια αμφιβολία. Πού οφείλεται αυτό? Όχι τόσο στα νήματα. Τα νήματα είτε είναι τετράκλωνα, είτε είναι οχτάκλωνα, είτε είναι εννιάκλωνα, είτε είναι δεκαεξάκλωνα, είτε οτιδήποτε άλλο, τυλίγονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αποδίδουν συγκεκριμένα κιλά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που αναγράφουν πάνω σαν κιλά που δίνουν, να ξέρετε ότι οι περισσότερες εταιρείες αναγράφουν πάνω στο νήμα τα κιλά που μπορεί να δώσει σε ευθεία, χωρίς να υπάρχει κόμπος. Το ίδιο και στις πετονιές. Στον κόμπο υπάρχει πάντα απώλεια, όποιος κόμπος και να είναι αυτός. Κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να δίνουν και τη δύναμη στον κόμπο. Αλλά και πάλι αυτό είναι ρίσκο, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνει καλά ο κόμπος. Ποια είναι η βασική αιτία και πού οφείλεται τις περισσότερες φορές αυτό που αντιμετωπίζουμε? Σε όλα αυτά που είπα, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ποιο? Ότι χρησιμοποιούμε πετονιές οι οποίες δεν είναι καλυμπραρισμένες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουν σε όλο το μήκος τους, αν είναι το καρούλι 30, 50, 100, 200 μέτρα, δεν έχουν σε όλο το μήκος τους την ίδια διάμετρο. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί που σφίγγει η πετονιά στον κόμπο, πάντα λεπταίνει. Χάνει και κάτι από τη δύναμή της. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπολογίζουμε κατά μέσο όρο, ακόμα και να μην ισχύει ένα 15% απώλεια, για να είμαστε μέσα, να ξέρουμε πώς θα ρυθμίσουμε τα φρένα μας. Οι πετονιές λοιπόν δεν είναι καλυμπραρισμένες. Κάποιες πετονιές είναι όσες αναγράφουν μόνο ΙΚΦΑ πάνω. Αυτές είναι καλυμπραρισμένες. Αλλά δοκιμάστε να πάρετε, να σας αγοράσετε, είναι αρκετά ακριβές. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτές τις πετονιές, τις κοινές πετονιές. Μάρκες υπάρχουν πάμπολες, είτε είναι αόρατες, είτε είναι με επικάλυψη φλωροκάρμπον, φλωροκόουτ δηλαδή, είτε είναι απλές πετονιές, δεν είναι καλυμπραρισμένες. Θα σας δείξω λοιπόν έναν κόμπο τον οποίο τον χρησιμοποιώ αρκετά χρόνια τώρα, τον έχουν δείξει αρκετοί. Θα τον δοκιμάσουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Θα σας δείξω πώς κάνω τον κόμπο, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε μηχανάκια, ούτε καλάμια για να τεντώνω, ούτε τίποτα. Τον κάνω πάρα πολύ απλά για μένα, απλά έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να το δει βουνό και κάποιος άλλος να μου πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ωστόσο, λέω και πάλι ότι κάποια πράγματα τα εμπιστευόμαστε, κάποια πράγματα τα έχουμε κάνει δεύτερη φύση μας, συνήθεια δηλαδή, και με αυτά ψάρευουμε. Θα σας δείξω λοιπόν πώς φτιάχνω τον κόμπο και θα δοκιμάσουμε δύο διαφορετικούς κόμπους για να δείτε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ τα ίδια κιλά, πάντα θα υπάρχει διαφορά. Και ομιγένετο και πέσουμε σε ένα σημείο που είναι πιο λεπτή η πετονιά, γιατί εκεί ο κόμπος κόβεται για πλάκα. Θα σας δείξω λοιπόν τον τρόπο που κάνω τον κόμπο, το συγκεκριμένο, και από εκεί και πέρα θα δοκιμάσουμε, έχω φτιάξει μια πατέντα, να δοκιμάσουμε, ας πούμε, να δούμε δύο ίδιους κόμπους, θα προσπαθήσω να τους κάνω με τις ίδιες τροφές, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο, όσο μπορώ πιο όμοιους, θα τους δοκιμάσουμε για να δείτε τις διαφορές που υπάρχουν και να δούμε τελικά τι θα κοπεί το νήμα ή η πετονιά και στα πόσα κιλά δύναμη, έτσι. Θα σας δείξω τον κόμπο αρχικά. Λοιπόν, έχω μια πετονιά η οποία είναι 0,59 και ένα νήμα το οποίο είναι 0,30. Λογικά πρέπει να πάρω εδώ πάνω από 12 με 13 κιλά δύναμη, έτσι όπως
τα έχω υπολογίσει και έτσι όπως τα ψαρεύω. Πώς κάνω τον κόμπο? Παίρνω ένα κομμάτι από την πετονιά μου, περίπου 7-10 πόντι, και το κρατάω με τα δύο δάχτυλα. Παίρνω το νήμα και το ακουμπάω κατά αυτόν τον τρόπο πάνω. Δηλαδή, ένα κομμάτι από εδώ να περισσεύει γύρω στα 15 εκατοστά και το πιάνω με τα δύο δάχτυλα εδώ 7-8 εκατοστά μέσα από την πετονιά. Ξεκινάω λοιπόν τώρα, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, πιστεύω ότι θα φαίνεται. Κάνω, είναι και τα δύο από κάτω. Κάνω μία στροφή αυτό που περισσεύει και μία στροφή από την άλλη αυτό που πάει στη μάνα. Αυτό θα το κάνω για 15-20 φορές. Δύο, κάθε δηλαδή δύο στροφές μετράω μία φορά, έτσι. Τρεις. Τέσσερις. Πάω λίγο το χέρι μου πιο μέσα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννιά. Ένα αλλάξπαν αυτά, έτσι. Δέκα. Έντεκα. Δώδεκα. Δεκατρείς. Σταματάω εδώ που είναι ο χρυσούζικος αριθμός. Λοιπόν, το βλέπετε πως έχει πλεχτεί πάνω. Είναι ένα λάξ, δηλαδή επαναλαμβάνω και πάλι όπως είναι από κάτω και τα δύο, ένα από εδώ και μετά πιάνω με το άλλο από εδώ, το ένα από εδώ και το άλλο από εδώ, πάντα από κάτω. Εδώ λοιπόν έρχομαι τώρα στην άκρη, πιάνω αυτό που πάει στη μάνα μαζί με την πεντονιά που περισσεύει και το κομμάτι του νήματος, πιάνω και τα δύο μαζί εδώ, μάνα και νήμα, και κάνω μια τσακιστή. Απλώνω εδώ τον κόμπο μου. Τον απλώνω τον, βλέπετε πως είναι η πλέξης. Απλώνω τον κόμπο εδώ. Έχω κάνει μία τσακιστή. Μπορώ να κάνω και δεύτερη. Άλλη μία δηλαδή εδώ. Το βάζω εδώ δηλαδή. Βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ το μηχανάκια, ούτε τεντώνω τα νήματα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ούτε να κάθομαι να στρίβω μπετονιές, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έρχομαι εδώ τώρα, εφόσον έχω απλώσει τον κόμπο για να μπορεί να σφίξει, και αρχίζω και σφίγγω. Βέβαια ο κόμπος αυτός για να σφίξει, έτσι, θέλει γάντια, γιατί είναι λεπτό το νήμα και δεν πιάνεται με τίποτα. Λίγο το νήμα στο χέρι μου, λίγο και την πετονιά, και έρχομαι εδώ στον κόμπο και αρχίζω και τεντώνω, τεντώνω, το βλέπετε πως φύγει. Τεντώνω, 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 τεντώνω. Τέρμα. Τώρα εδώ έχω βάλει και πολύ, έχω βάλει δύναμη. Λοιπόν, από εδώ ο κόμπος τώρα βασικά είναι τελειωμένος. Απλά κάνουμε το εξής, έτσι το έχουμε ξαναδείξει αυτά τώρα, μην σας καθυστερώ. Εδώ τώρα που έχει τελειώσει ο κόμπος μας, έχει γίνει ένωση. Δηλαδή αυτό είναι που έρχεται από τη μάνα και αυτό είναι το παραμαλό μας. Εδώ λοιπόν τώρα κόβουμε την πετονιά λιγότερο, ένα χιλιοστό πιο πάνω, εδώ να εξέχει δηλαδή αυτό εδώ το μυτάκι, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται να εξέχει, και παίρνω το νήμα και κάνω μόνο πάνω στο νήμα, νήμα με νήμα δηλαδή, κάνω ή μερικές τσακιστές ή κάνω μία με, ξέρω εγώ, 6-7-8 περάσματα. Το κάνω και αυτό. Βέβαια αυτό θέλει προσοχή όταν το σφίγγετε, γιατί μπορεί να σφίξει ψηλά και να σας χαλάσει ο κόμπος. Για να το ξανακάνετε από την αρχή. Κάνω λοιπόν μερικά περάσματα εδώ, το τραβάω πίσω και αρχίζω και το τραβάω, το τραβάω, το φέρνω όμορφα τραβώντας το εδώ πίσω. Το βλέπετε. Αυτοί οι κόμποι τι κάνουν? Από τη μία διώχνουν αυτό το αυτάκι έξω και έπρεπε να κάνω μερικούς ακόμα
για να καλύψω αυτή τη μητούλα, να μην υπάρχει περίπτωση να έρθει να χτυπήσει το νήμα πάνω εδώ και να φύρεται στην κομμένη μπετονιά. Έπρεπε να κάνω μερικούς ακόμα να ξεπεράσω αυτό το ύψος. Μα αν θέλω, μπορώ να τους κάνω, έτσι. Αυτός είναι ο κόμπος. Τώρα θα τον δοκιμάσουμε και θα κάνω και έναν ίδιο, να τα ξαναδοκιμάσουμε, να δούμε τι θα κοπεί και πόσα κιλά θα μας δώσει το καθένα. Και αρχίζω τώρα να τραβάω τον κόμπο, λοιπόν. Λοιπόν, μου έδωσε 30 και κάτι λίβρες, σε κιλά είναι 10, 11, 12, 13, 14 παρακάτι, 800, 13, 800. Πάρα πολύ καλό. Θα ξαναδοκιμάσουμε τον ίδιο κόμπο που έκοψε. Ο κόμπος έκοψε από τη μεριά της πετονιάς, το βλέπετε. Παρά το ότι ο συγκεκριμένος κόμπος δεν σφίγγει την πετονιά για να λεπτύνει η διάμετρος της, γιατί δεν γίνεται κόμπος στην πετονιά, βλέπετε ότι έκοψε από τη μεριά της πετονιάς, έτσι να το. Και βέβαια έβγαλε αρκετά κιλά, δηλαδή τώρα 30 λίβρες, δεν τις παίρνεις εύκολα, είναι αρκετά κιλά. Λοιπόν, θα ξαναδοκιμάσουμε τον ίδιο κόμπο για να δείτε ότι πάντα θα υπάρχει διαφορά. Κάποιες φορές πέφτουμε κοντά, είμαστε τυχεροί γιατί έχει ίδια διάμετρο η πετονιά. Πάντως, κατά κύρια βάση εκεί οφείλεται, θα ξαναδοκιμάσουμε τον ίδιο κόμπο τώρα. Λοιπόν, έχω κάνει τον ίδιο κόμπο όσο μπορούσα πιο ίδιο. Να, σηκώτα τα κάνεις με τα χέρια. Θα το κάνω και εδώ πάλι το ίδιο και θα τον δοκιμάσουμε να δούμε τώρα. Έχω μηδενίσει το καντάρι που μετράω. Με τον ίδιο τρόπο θα δέσω πάλι και θα δοκιμάσουμε τον κόμπο να δούμε τώρα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάθε φορά πρέπει κάθε φορά που δένουμε να δοκιμάζουμε τους κόμπους για να μην πάθουμε τίποτα από αυτό που είπα, έτσι, δηλαδή να πέσουμε πάνω στο κομμάτι της πετονιάς που είναι αρκετά πιο λεπτό. Αυτό έχει να κάνει με το πως φτιάχνουν την πετονιές, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, είναι ίδιος. Κόβω αυτά εδώ που περισσεύουν. Ένα. Και από εδώ. Δύο. Λοιπόν. Και στον πάγκο για δοκιμή. Να βάλω αυτά από εδώ. Δοκιμάζουμε τώρα. Δώσε 25. Λοιπόν, εδώ μας έδωσε 26 λίβρες του τέστην 12 κιλά. Έχουμε δηλαδή 2 κιλά, βλέπετε που έχει κοπεί η πετονιά στο ίσιο κομμάτι. Έχουμε 2 κιλά διαφορά. Να πούμε ότι οφείλεται στον κόμπο. Μπορεί. Να πούμε ότι οφείλεται στο ότι στο σημείο αυτό η πετονιά ήταν λεπτότερη. Και αυτό μπορεί. Άρα λοιπόν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι κάθε φορά που κάνουμε ένα κόμπο πρέπει να τον δοκιμάσουμε. Εδώ είχαμε 2 περιπτώσεις με 2 κιλά διαφορά. Μιλάμε για 12 κιλά και για... Μιλάμε για... Το ένα είναι 12 κιλά και το άλλο ήταν 14 και κάτι κιλά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αν δουλεύουμε με φρένα 3, 4, 5, 6 κιλά, σε καμία από τις 2 περιπτώσεις δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά για φανταστείτε να πέσουμε σε ένα πιο λεπτό σημείο της πετονιάς και εκεί που περιμένουμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, 4-5 κιλά ή με τα κεφάλια, γιατί αυξάνει τη δύναμη των ψαριών μέχρι να δώσουν τα φρένα να κοπεί η πετονιά. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά δοκιμάζουμε.